Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Παναξιακού για τη φιλοξενία. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι στην Άξο, γι' αυτό και το λέω κιόλας. Είναι και όμορφο το νησί σας. Σίγουρα είναι αποτέλεσμα όταν είναι εκτός έδρας και παίρνεις ένα βαθμό, είναι σίγουρα θετικό. Δεν μπορώ να πω ότι έμεινα 100% ευχαριστημένος από τα παιδιά. Μας επηρέασε λίγο η ζέστη, η αλλαγή της ώρας. Όλα αυτά νομίζω επηρεάσανε κάποια και με τους τραυματισμούς που είχε η ομάδα μου. Διότι δεν παίζαν τρεις-τέσσερις παίχτες βασικοί που μείναν απ' έξω για διάφορους τραυματισμούς. Σίγουρα τα παιχνίδια και η κατηγορία είναι δύσκολη. Θέλει προσπάθεια, χρειάζεται πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Ήταν κάπως υπερασμένη, μπορούμε να πούμε, η ομάδα τόσο από το παιχνίδι της ΑΕΚ όσο και από τις αναταράξεις που δημιούργησε αυτό. Σίγουρα δημιουργηθήκαν αναταράξεις. Προσπαθούμε να εμείς, εγώ και το ποδοσφαιρικό τμήμα, να είμαστε στο αγωνιστικό το κομμάτι. Τώρα το διοικητικό είναι άλλο το θέμα. Βέβαια, σίγουρα υπήρξαμε. Είχαμε και κάποιες απουσίες που είναι σοβαρές στην ομάδα μας. Διότι το ρόστερ που έχουμε το κάναμε τελευταία στιγμή, όπως είχα πει και τις προηγούμενες δηλώσεις που είχα κάνει σε άλλα κανάλια. Είμαστε λίγοι παίχτες και προσπαθούμε με αυτούς τους λίγους να επιδιώξουμε να μείνουμε φέτος στην κατηγορία. Τι έχετε αποκομίσει από τα τρία παιχνίδια Κυπέλλου, ΑΕΚ και Παναξιακού, μεταξύ των ομάδων εννοώ. Αυτό που έχετε βγάλει ως συμπέρασμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, διότι από μόνο του, όταν το μπάτζετ μιας ομάδας είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυτό το μπάτζετ δεν υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας, λέω ότι όλες οι ομάδες είναι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος που λέμε, στο ίδιο πλάνο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα και από τη διοίκηση της κάθε ομάδας και από τους ποδοσφαιριστές και από τους προπονητές και από όλους. Είναι όλες οι ομάδες περίπου τα ίδια και θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πιστεύω, φέτος. Και κάτι για να κλείσουμε. Κάνω μια κίνηση που βλέπουμε σπάνια. Ενώ την αλλαγή του νούμερο 16 της ομάδας σας, που μπήκε και βγήκε. Ένα σχόλιο για αυτό, να κλείσουμε. Για μένα δεν είναι σπάνια. Το κάνει τουλάχιστον 6-7 φορές και στον Ασπρόπυργο που ήμουν στη ΓΑΜΑ Αθηνική 2 χρονιές. Θεωρώ ότι όταν παίρνει κάποιο ποδοσφαιριστή κάποιες εντολές και δεν τις εκτελεί, νομίζω ότι δεν πρέπει να παίζει. Είχε πάρει συγκεκριμένες οδηγίες, δεν τις έκανε και γι' αυτό γίνει και αλλαγή. Ευχαριστώ. Πάντα, και το έχω πει και άλλη φορά, ότι στόχος μας είναι να μπορούμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Έτσι, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάνεις. Γεγονός πάντως είναι ότι σήμερα δεν ήμασταν καλοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το οποίο δεν θεωρώ ότι το χάσαμε τελείως. Αφήσαμε ένα ημίχρονο να περάσει, με κίνδυνο να βρεθούμε και πίσω στο σκορ. Τυχώς ήταν έτοιμος ο Γεωργούσης και απέκρουσε το πέναλτι του αντιπάλου και έτσι καταφέραμε να είμαστε στο 0-0. Στο δεύτερο, μπορώ να πω ότι ήμασταν κάπως καλύτεροι, χωρίς να είναι η απόδοση σε υψηλά επίπεδα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Δημιουργήσαμε 2-3 πολύ καλές στιγμές με αποκορύφωμα την τελευταία στις καθυστερήσεις. Αλλά γενικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να ήμασταν. Δεν είχαμε φρεσκάδα, δεν είχαμε και την κυκλοφορία που έχουμε συνηθίσει την ομάδα μας να έχει και να δημιουργεί ευκαιρίες. Και γενικά υστερούσαμε πάρα πολύ στην επίδεση. Στην επίδεση ή στον χώρο του κέντρου? Εγώ νομίζω στην επίδεση. Δεν είχαμε τη σωστή κίνηση, ούτως ώστε να κάνουμε κίνηση χωρίς μπάλα και να ζητήσουμε είτε στον κοινό χώρο είτε από αυτόν που έχει την μπάλα να τη ζητήσουμε. Αυτό νομίζω ήταν το πρόβλημα. Στην άμυνα κάναμε λάθη, διότι δεν βρήκαμε και χώρο να περάσουμε την μπάλα μπροστά, έτσι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα τουλάχιστον εκεί βελτιώθηκαν κατά πολύ, όπως και στο χώρο του κέντρου. Αλλά και πάλι δεν είχαμε την κατάλληλη λύση μπροστά. Τι μπορεί να αλλάξει μεταξύ των 2 παιχνιδιών, Ζωγιανά με Νάξο? Κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Τα Ζωγιανά βγήκαν μπροστά για να μπορέσουν να βάλουν κάποιο γκολ. Ενώ εδώ ο αντίπαλος πάντα είχε με αντεπιθέσεις, με μεγάλες πάσες, μπορούσε να πάει μπροστά. Δεν είχε δημιουργία παιχνιδιού, ας πούμε, έτσι. Αλλά συγχαρητήρια και στις 2 ομάδες για την προσπάθεια, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι και πάρα πολύ ζέστη σήμερα και η ώρα δεν νομίζω να είναι και πιο κατάλληλη και για τις 2 ομάδες. Αλλά τουλάχιστον έγινε ένα καθαρό και δυνατό παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι,
Σαββαρογιάννα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάξει, ίσως η τρίτη αλλαγή δεν χρειαζόταν γιατί η νίκη ίσως είχε κρυφθεί σήμερα. Σήμερα τι, επειδή έκανα δύο αλλαγές, έπρεπε να κάνω και τρίτη. Όχι, αν ένα σχόλιο γι' αυτό. Ένα σχόλιο, τι σχόλιο. Έκρινε ότι πρέπει να γίνουν δύο αλλαγές, έγιναν δύο αλλαγές. Αν έμπαινε το κόλλο στο 92 γης στις καθυστερήσεις, θα ήταν καλές οι αλλαγές. Σωστές δηλαδή, θα χρειαζόμασταν τρίτη. Λοιπόν, κάτι άλλο. Τίποτα, συνεχίζουμε το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την ισοπαλία του σημερινού παιχνιδιού. Δεν ήμασταν τόσο καλοί. Μπορούσαμε, αν παίζαμε καλύτερα, να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Δεν παίξαμε, δεν δικαιούμασταν κάτι καλύτερο, πιστεύω. Τουλάχιστον πήραμε την ισοπαλία σε μια δύσκολη έδρα. Βίωσε δυσκολία στην έδρα, δηλαδή. Τονίζεις ότι είναι δύσκολη η μάτσο. Βίωσε δυσκολία στον χώρο. Σίγουρα. Ο αντίπαλος τον είδες καλό. Ο αντίπαλος ήταν καλός. Έπαιξε ορθά, πιστεύω. Και δημιούργησε ευκαιρίες. Είχε κάποιες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ, δεν τα κατάφερε. Πάντα τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι ιδιαίτερα, είναι δύσκολα. Εντάξει, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη διοίκηση της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν πόσο πολύ με θέλουν και γι' αυτό έκλεισα αμέσως την ομάδα της Μάνδρας. Στόχος μας είναι να μείνουμε στην κατηγορία. Αυτό θα επιδιώξουμε. Τόσο πιο νωρίς το καταφέρουμε, τόσο το καλύτερο για την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κοίτα, αποτέλεσμα ένα χ. Είναι μοιρασμένο αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος. Πήγαμε για την νίκη. Δεν μας βγήκε. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Τι άλλαξε μέσα στην εβδομάδα. Ενώ από την νίκη μέσα στα Ζωνιανά μέχρι εδώ. Τίποτα δεν άλλαξε. Το πλάνο ήταν ίδιο. Κάθε μάτς το κοιτάμε διαφορετικά εννοείται. Πάμε κάθε μάτς για την νίκη. Δεν μας βγήκε. Κοιτάμε το επόμενο μάτς. Σας δυσκόλεψε περισσότερο σήμερα ως αντιπάλος. Σίγουρα ήταν πιο δύσκολο μάτς από, το... από αυτό μέσα στην Κρήτη. Δύσκολος καιρός. Μια ομάδα σφιχτή. Ήρθε για ένα σκοπό. Έπαιξε αμυντικό ποδόσφαιρο. Κοίταξε να βγει σε αντιπιθέσεις. Έχασαν και ένα πέναλτι που θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ. Καλή ομάδα. Προσωπικά έχει παίξει ένα παιχνίδι κυπέλλου εντός έδρας και είναι και το πρώτο για το πρωτάθλημα εντός έδρας. Ναι. Πώς το βιώνεις αυτό, πώς το βλέπεις στην κάδρα εδώ. Το βιώνω, το νησί στηρίζει την ομάδα. Το γήπεδο ήταν γεμάτο και στους δύο αγώνες. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι, να πάμε και εμείς καλά πάνω απ' όλα, να μπορούμε να τραβήξουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Και κάθε... Νομίζω ότι είναι εφικτός ο στόχος. Είναι εφικτός. Είναι... Είδατε και εσείς ότι είμαστε ένα καλό σύνολο. Προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Νέα παιδιά είμαστε. Στόχος μας η σωτηρία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.